Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε με καλοκαιρινή διάθεση στη Sonic Arena για μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Salonix και SKG Bugs. Οι τεχνικά φιλοξενούμενοι αγωνίζονται πλέον στα σαλόνια της Master. Έχουν κάνει την πρώτη τους ήττα, μπήκανε με το αριστερό και έχω πάρει λίγο τη μετάδοση από τα μούτρα, η αλήθεια είναι. Πυροβολάω λίγο, αλλά it's ok. Κάνοντας μια πολύ καλή πρώτη περίοδο, έχοντας σκοράρει μόλις 4 πόντους απέναντι στους Atlanta Sox. Σαλονίκη, οι οποίοι κέρδισαν τους West Brothers σχετικά εύκολα, έχουν κερδίσει το πρώτο W στην Master και έχουν τώρα την κατοχή. Δύσκολα θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Γιατρίδης, ο οποίος αποτελεί μία από τις λίγες αλλά πολύ επιδραστικές μεταγραφές τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει η Σαλονίκη εν ώψη της καλοκαιρινή σεζόν. Σουτ για τρεις, Δύσκολα είναι άστοχος. Έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές και οι Bugs. Και έχουν τώρα την κατοχή. Ροπασμική. Πάει μέχρι μέσα. Έγινε στον αέρα και έβαλε ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Λαντρίς. Μάσταν το συγκρίσιο της συγκρίσιος βασικός. Αλλά μπορούνταν και από έναν τραυματισμό στην χειμερινή σεζόν. Υπάρχει deflection και κλέψιμο. 0-2 τώρα συν κατοχή για τους Bugs. Και μέχρι μέσα έψαξε μια πάσα της Θεοφορίδης. Σωσιάδης θα... Θα βγάλει μια πάσα η οποία θα περάσει εκτός. Παπαδόπουλος. Βουφός. Βασικός πυλώνας και στη χειμερινή σεζόν για τους Bugs. Για τρεις άστοχος ο Χριστοφορίδης. Η μπάλα πήγε και πάλι σε πορτοκαλί φανέλα. Πολύ ωραία φανέλα. Καλοκαιρινή έτσι, φωτιά, ωραία. Τέτοια λέγε μου φάση. Άστοχος ο Βουφός απέναντι στον Ιατρίδη. Ιατρίδης θα δώσει και ο Τερζίδης είναι στον πάγκο του Σαλονίκη, ο οποίος πήρε καφέ αυτή τη στιγμή. Και αυτή η πάσα θα περάσει στον Σπανό, το οποίο θα την αφήσει στο καλάθι. Έχουμε ξεκινήσει με αρκετά ψηλό σχήμα η Σαλονίκη τώρα και με Σπανό, και με Ζήση και με Ιατρίδη. Ζήση μέχρι μέσα. Σουτ για τρεις Μαλανδρίς, είναι άστοχος. Μάχη για τον υπόλοιπο. Θα βγάλει τελικό εκείνο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα στόχισε όμως. Τρύπωση στην απέναντι ρακέτα, δεν κατάφερε όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μας. Σπανός, Γιατρίδης, ωραία πάσα, λέιζερ μέσα στη ρακέτα. Εκεί πέρα που ήταν ο Θωμάς Τέντος. Υπάρχει πόδι, άρχισε λίγο να δοθεί επιστρέψ. Στην πίσω στο πόδι του Μαλανδρή η μπάλα. Θωμάς Τέντος στην επαναφορά. Κρύο, έμασε πολλά κρίσιμα σούτ στη χειμερινή σεζόν για τους Σαλονίκς. Μέχρι μέσα ο Ζήσος, οκ. 4-2. Τα γραφές που έχουν πραγματοποιήσει οι Σαλονίκς. Τα γραφές κλειδιά φαίνεται είναι γνωστές στο Μπασκετάκι. Ούλιος θα πάρει το rebound, όχι. Ήταν εκεί πέρα και έκλειψε. Και πήρε γιορτή ο Χωρίδης. Βουβός. Έχει σταθεί ελεύθερος, θα εκτελέσει από τις 45 περίπου μήνες. Είναι άστοχος όμως ο Μαλανδρής, ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ο Παπαδόπουλος σου για 3 και αυτό κάποια στιγμή θα έμπαινε. 4-5. Και βλέπουμε τους Bugs οι οποίοι έχουν αρκετά χαμηλότερο σχήμα να παίρνουν επιθετικά rebound και να τα μετατρέπουν σε πόντους. Τώρα θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος στο rebound. Παπαδόπουλος 2-1-2 νερός μέχρι μέσα. Χάρφωμα! Οκ! Του Μαλανδρή. Οι Bugs είναι εδώ, είναι στη Summer Master. Σε περίπτωση που κάποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία, που λιώσουμε. Στέκεται Σπανός, ωραία κίνηση, πολύ ωραία. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Απελευθερωμένο μπάσκετ. Και τις δύο ομάδες στα πρώτα 3,5 λεπτά. Το Μάστερ Τσος στην επαναφορά για τους Σαλονίκς. Διατρίδης, ο Φέντερ στον Μπούφ, ένα ενδιαφέρον match-up. Δεν θα πάρει, έχει kind of διπλώσει άμυνα πάνω στον Γιατρίδη. Σουτ για 3 στο Μαστέντος από τη γωνία, άστοχος δοκάρι. Goal bound και διάθεση για τρεχάλα, να το πούμε, λαϊκιστή από τον Χριστοφορίδη. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα, έβγαλε την πάσα, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Μπάκι στην επαναφορά, Χριστοφορίδης πήρε από τον Μαλανδρή. Σεσιάδης. Θέλει να σκρίνει από τον Μπούφο, το εξτρέφει τώρα την μπάλα, βγήκε επί καιρό, έχει κλειστεί ο Μπούφος, πήγε και ο Πούλιος πάνω του, ο οποίος πάει σε δεύτερο παίκτη, ο οποίος πάρει την μπάλα.
μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια παίρνει στο ψωμένο χέρι. Στην ψωμένο χέρι και του διατρίβει. Άνθρωπο του κορίτσι. Μέχρι μέσα coast to coast από το σπανό. 8-7. Μωρίδης. Αμυγεί του Πούλιος. Πάρει ένα screen από τον Κουφό. Για τρεις από τη γωνία, άστοχος από τη σκορά ο Θεοδόπουλος. Rebound, έχει κτίσει λίγο Χρυστοφορίδης. Και τώρα σταματάει το παιχνίδι ακριβώς με το λόγο. Εμφελονία, ακόμα πολύ εντυπωσιακή φάση η Σαλονίκης. Και έχει ζητήσει αλλαγή ο Χρυστοφορίδης. Ελπίζει να μην είναι κάτι σοβαρό. Περνάει τη θέση του για πρώτη φορά στη βραδιά ο Δασιούλας. Επίσης βασικός πυλώνας σε άμυνα και επίθεση για τους Bugs. Ενίοτε μεγάλος μπόμπερ στη σημερινή σεζόν. Ο Μαθέτσος. Σπανός. Έχει πάσει Ατρίδης στα 14. Γύρισε, έχει βάλει πλάτη. Είναι πιο δυνατός αλλά κόβει και από τον Μπούφο. Και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ένα ακόμα lay-up το οποίο θα μπει μέσα τελικά. Αυτό τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πούλιος. Για το κλέψιμο το Σφίλος παραλίγο συγκρατεί ο Πούλιος στα 14. Ξακολουθεί να τον πιέζει το Σφίλος παραλίγο να του κλέψει πάλι την μπάλα. Πούλιος. Δύσκολο δώσε στην ρακέντα. Ζήσε εσύ για τρεις άστοχος. Του έχω το rebound. Ζήσε για τρίτης. Ναι, που ξέρω και ο άλλος. Παπαδόπουλος. Μια λάθος πάσα. Σφανός. Τον Ιατρίδη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι αυτός. 2 ακόμα πόντι για το ενδυγητικό των Σαλονίκς. 19. Παπαδόπουλος. Δούλας στη γωνία, δεν θα πάρει το τρίποντο. Για να τροφοδοτήσει το τρίπο, η μπάλα θα περάσει εκτός. Έπειτα από παρέμβαση του Ιατρίδη. Μπούσε την επαναφορά. Κύριος Παπαδόπουλος. Ασούλας τώρα. Και από τον Μελανδρή θα εκτελέσει η σούτια 3. Άστοχος, δεν δικαιολογεί τον τίτλο που έδωσα του μέσα από το προηγούμενο ως μπόμπερ. Θα δυνατή πάσα. Μαχρινή δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Σπανός. Καταρχήν περνάει για τους πορτοκαλί πλέον. Τους είχα συνηθίσει με break and move τους Bugs. Λάθος. Όπως δεν συγκρατεί. Για τρίτη θέλει να τρέξει, οργώνει το γήπεδο. Παίρνει τα βήματα μέχρι μέσα πάρα πολύ ψηλά ο Σπανός. Παρά την πίεση που ασκήθηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο σε αυτόν. Μπούφος. Στα 19 δευτερόλεπτα. Ο Λανδρής εξέτασε τις επιλογές του σε διατρίς άστοχος. Σπανός στο rebound. Τώρα θα βγάλει αυτός μια μακρινή πάσα. Είναι αυτός που οργάνωσε το play βγάζοντας την πρώτη πάσα στο ζήσι στη γωνία. Μητρίδης. Χέρι με χέρι στον Ματέντσο, παίρνει και το screen από τον Ιατρίδη, την επιστρέφει την μπάλα, υπέροχο pick and roll. Ρόλαρε πολύ ωραία μέσα στη ρακέτα ο Ιατρίδης και με ένα running floater δίνει προς από τη 2 ακόμα πόντους στην ομάδα του, ενεργητικό της. Και ο Ιωακίμ Πούλιος δέχεται τα συγχαρητήρια καθώς με αυτοθυσία κράτησε την μπάλα, ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Εσείς, σκαστή πάσα ωραία στον Πούλιο, έχει πάει μπροστά ο Παπαδόπουλος Νίκος. Πάρα περνά εκτός. Για τους Bugs λίγο χαοτικό το παιχνίδι, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και αυτός είμαι κάποιος. Είμαι εγώ και το λέω. Τσούλου. Μάλιστα η αλλαγή και για τους Σαλονίκς. 3 και 2 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Τσούλου. Σκαστή πάσα έπεσε. Ζήσης έχει κλειστρήσει όλα καλά. Σηκώνεται. Πολύ ωραία. Λίγο σε ζήτης λοιπόν. Ένα ακόμα νέο απόκτημα για την καλοκαιρινή σεζόν για τους Σαλονίκς. Περνάει στη θέση του Σπανού. Τζοκίνινη πάσα στην κορυφή. Χρυστογλου. Παίρνει και ένα screen για τρεις άστοχο. Είναι από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μουλιός. Έχουμε μόλις ένα φάουλ στο παιχνίδι. Γιατίδης. Επίσης δεν θα συγκρατήσει. Ήταν εκεί πέρα και έκλεψε και θέλει να τρέξει. Ο Μιλανδρής δεν πήρε το φάουλ, πήγε ανάμεσα σε δύο παίκτες. Γιούρος Στεπάστο, όπως ο ίδιος επιθετικό rebound. Και πάλι κόπηκε άλλο με φάουλ τον Ιατρίδη. 15. Εξάδος Ιατρίδης. Συμπαίκτης με τον Νίκο Τερζίνη. Στους Babes.
και ο Παρέγκας περνάει εντός θέση του Πούλιου. Και ο Σάκης Τέντζος. Περνάει εντός, έχουν περάσει Πούλιος και ο Πατήκας. Εκτός διπλή αλλαγή για τους Σαλονίκς, 14-10. Έτσι όπως σκίσει η δεύτερη, μπορεί ο Μαλανδρής. Σάκης Τέντζος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, οργανώνει την πρώτη επίθεση για αυτόν στην βραδιά. Αντίκως με το νούμερο 11, άλλαξε με τον Αλέξανδρο Γιατρίδη. Έδωσε και πάλι την μπάλα στα 12. Και κίνησε ο Τερζίδης, πήγε μέχρι μέσα και έρθισε το φάουλ τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έπαιξε λίγο πιο δυναμική άμυνα από ό,τι θα έπρεπε. Για να μην κάνει το φάουλ. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα αυτή τη συμφωνία. Μπούφος στην κορυφή, έχει βρεθεί στον πια 3, έχει βρεθεί ελεύθερος. Εύστοχος! 14 όλα! 2-1 τα ομαδικά πλέον, Σάκης Τέντζος. Να δούμε αν αυτό το τρίποντο θα ανάψει φωτιές. Είναι το παιχνίδι ασορτή με τη φανέλα, τον Bugs δηλαδή. Πατήγας. Λύσης έχει βάλει πλάτη τον Τασούλα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον ένα ματσάπ. Σου πια 3 Τέντζος, έχει βρεθεί όλο Μόναχος. Σου πια 3 απαντάει! 17-14. Χρυστοβλου. Παίρνει σωματικά. Παίρνει ένα σκρίνι από τον Μπούφο. Πάει μέχρι μέσα. Στην γωνία Μιλανδρής, έξω πάσα. Τα σφιούλα στα 10. Τερδίδης απέναντί του. Step back shoot για 3. Πολύ δύσκολο. Άστοχο. Και υπάρχει πόδι. Το Μαλανδρή λίγο πριν κατοχυρώσει την κατοχή. Το τρίτης περνάει στον πάγκο, Άλεξ Ιατρίδης για πρώτη φορά. Άλεξ Τέντζος. Δίγα σου για 3, άστοχος, είχε γλυκαθεί από το προηγούμενο, αλλά δεν είναι εύστοχος τώρα. Λανδρής. Λανδρής, υπάρχει φάουλ από τον Πατήκα, τον Μουραδικά. Καθιστά δευτερόλεπτο τώρα για την επίθεση των Bugs. Τι στο Λουκ. Ένα σκύρι από τον Μπούφο, ένα ακόμα. Τόση άμυνα πάνω του, πήγε να βγάλει κάτι η Φαντεζή. Η μπάλα χτύπησε πάρα στον Τερζίδη, ο οποίος παίρνει την μπάλα και τρέχει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αριθμητικό για τους Σαλονίκς που το εκμεταλλεύονται. Την ασίστα σκιούλα στο Ολοφόναχο. Κάτω από τη ρακέτα, πολύ μακρινή πάσα την οποία συγκράτησε. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. 3-1 τα ματικά. Τερζίδης. Τι πάσα μέχρι μέσα, άστοχος. Έχει μπει και για τους Σαλονίκς. Μίτσο, έχει μπει και για τους Σαλονίκς, ποιος είναι. Το νούμερο του 17 στην Ελλάδα. Είναι άλλα τον Λάπτος, τον Ρεπίδη. Α, από τον Άρη. Είναι ακόμα δευτερόλεπτα. Δόβλος. Έξω τον χρόνο ο Μαλανδρής. Έχει 11 τώρα στη διάθεσή του, αυτός και η ομάδα του. Ένα jump shot απέναντι στον Δύση. Άστοχο. Ανοιχτό λιμπάντ από τον Αντίκα. Και τώρα όλη η επίθεση για τους Σαλονίκς. Σέξι τέντζος. Έχουμε και φάουλ. Λέει από τον μάγκο σωστά ο δασκάλου και τους Bugs. Σέξι τέντζος. 6 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνει ψηλά για να δώσει σκύνο ο Καρυφίδης. Τον ακολουθεί ο Χρήστοβλου και έγινε το φάουλ στην κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν πατήσει γκάζι ο Σάκης Τέντζος, 3-2 τα ομαδικά. Έχουν 2 ακόμα να δώσουν στην περίοδο για 3,8 οι Bugs. Επί την ευκαιρία έχουν 4 παίκτες στον πάγκο τους. 3,8 ξεκινάει τώρα Δύσης. Κύριε Πραγματικά θα πάρει, θα αναγκαστεί να πάρει ένα μακρινό βήμα το άστοχο. Απέναντι σε άμυνα 19-16 είναι το σκορ. Με το οποίο αποχαιρετούμε την πρώτη περίοδο. Πολύ ποιητικό ακούστηκε αυτό, anyways. 19-16 λοιπόν. Παίρνετε σε ένα πολύ μεγάλο όνομα, σε ένα πολύ μεγάλο asset της Master και στην Winter και στην
summer, στην καλοκαιρινή περίοδο όπως φαίνεται. Αναφέρομαι στους Θεσσαλονίκη. Οι Bucks έχουν καταφέρει να κάνουν ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, έτοιμα τα πάντα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Πανός παραμένει στον πάγκο του Θεσσαλονίκη. Σάκης Τέντος έχει έρθει από τον πάγκο και ξεκολουθεί να είναι εντός, καθώς και ο Καρυπίδης. Μαντίκας, για τρίτης είναι αυτός που έχει περάσει για τους Θεσσαλονίκη νέου στον αγωνιστικό χώρο κατά την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Τερζίτης μέχρι μέσα πέρασε έναν ενδιαφέρον σε δεύτερο, άστοχος αμυντικό rebound. Το Μαλαντρί, με τρίτη στιγμή έκανε το φάουλ. Ο Σκούλας στη γωνία θα τον μπουμπουνίσει από τη γωνία. Είναι άστοχος από τη γωνία. Υπάρχει μάχη για το rebound. Κατάφερε παρά τη φιλότιμη προσπάθεια ο δασκάλου, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά εντός. Πάμε το rebound. Έχει τέντος. Για τρίτη. Είναι στην κορυφή, Τερζίτης μέχρι τη μέση έχει ξεκινήσει ο Ρεξάτος στη δεύτερη περίοδο, ο Νίκος Τερζίτης όπως φαίνεται. 21-16. Παίρνει ένα screen, ένα δυναμικό, πάει μέχρι μέσα, έχασε όμως την μπάλα στο Χωρίδης, αλλά λάθος πάσα μια μακρινή που πήγαν να βγάλουν οι Θεσσαλονίκη. Παιχνίδι που τους διακατέχει κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν, λάθος πάσα τώρα. Επόμενος πολύ καλή πίεση από τον Ψάκη Τέντσο, ο Αναστασιάδης πέταξε την μπάλα εκτός. Ψάκη Τέντσος, μια μακρινή πάσα, τι λέγαμε, στα μέσα στην προηγούμενη φάση. Ματίκας, φλέρδαρε, έφτασε πολύ κοντά στο να απαντήσει την baseline, δεν το έκανε όμως, Τερζίδης. Ξετάει τις επιλογές του, παίρνει ένα screen, δεν θα εκτελέσει, Ματίκας. Έχει γυρίσει, fairway δύσκολο, απέναντι σε άμυνα. 23-16, ακόμα πιο μπροστά η Θεσσαλονίκη, είναι μπροστά με 7 πλέον. Συνεχώ 4-0 σερί. Σούλας ζήτησε, είναι στην κορυφή και θα πάρει ωραία πάσα μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ! Στο Μαλαντρί ζήνει το χέρι τώρα με τον δασκάλο, ο οποίος δεν επέλεξε τον Σούλα. Για τρίτη ζήτησε και πήρε και μέχρι μέσα ανάποδο lay-up. Μπορούν να το κάνουν όλη τη βραδιά αυτό οι Θεσσαλονίκη. Θα βγάζουμε ακριβή πάσα στον εφηδιασμό. Χωρίς να καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα εντός εισαγωγικών. Αλλά και εκτός γιατί τρέχουν γενικά. Άστοχος μέχρι μέσα ο Χριστοφορίδης. Για τρίτη τώρα βγάζει μια μακρινή πάσα Παντίκας. Μέχρι μέσα και αυτό στο lay-up. Έχουν βγάλει το ίδιο play πάρα πολλές φορές πλέον. Στα δεδομένα των 27 πόντων των οποίων έχουν. Πετύχει Θεσσαλονίκη στον αριθμό. Πάμε να δει στο Καρυπίδη. Στη γωνία σου για τρεις, άστοχο. Σάκης Τέντσος, έχει την πίεση, προσπάθεια ο Τρίτης. Φαντίκας με το νούμερο 11. Καλώς Φαντίκας, Σάκης Τέντσος, ούτε για 3. Άστοχος απέναντι σε άμυνα και αυτός θα σπρώξει την μπάλα, θα συγκρατήσει ζωντανή χωρίς να περάσει αυτή εκτός. Περιπίδης και καλά θα τον Τρίτη, ο οποίος παραμόνευε. Ήταν στη φυσική του θέση μέσα στη ρακέτα. 29-18 πλέον. Διαφορά στο διψήφιο για τους Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση από τους Bugs. Ο Σούλα σουτ για 3, πρέπει να μπει κάποιο τέτοιο σουτ και μπαίνει για τους Bugs. Από τη γωνία 29-21. Μια μακρινή πάσα τώρα δεν για τον Σάκη Τέντσο. Τρίτης πήγε πολύ δυναμικά πάνω στο σπουδό δίπολο. Σάκη Τέντσο του είπε να μην κάνει φάουλ σουτ για 3, άστοχο. Δεν θα μπει τώρα το τρίποντο από τον Στοφορίδη. Ωραία πάσα τα Σούλα. Θέλει να κάνει το back to back. Άστοχο. Πατήκα. Δεν διάμενα από τον Μάγκο. Τον Bugs, ο οποίος ετοιμάζει διπλή αλλαγή και υπάρχει φάουλ κατά την προσπάθεια του Πατήκα. Σε δύο βολές του Γιώργου Πατήκα. Ο Πάκο έχει ρωτήσει τον Δρασκιούλα, ο οποίος θα περάσει εκτός τη θέση του Μπούφος εκ νέου. Εδώς και ο Τάσος Παπαδόπουλος θα περάσει εντός στη θέση του δασκάλου. Έχω όπως την πρώτη Πατήκας.
30-21. 31-21, η διαφορά αγγίζει και πάλι το διψήφιο από την δεύτερη έξω συμβολή του Παδικά. Μαλανδρής, στην εσωτερική μόνος του. Τώρα είναι ο Γιώργος Παδικάς ο οποίος έχει κάνει το φάουλ και θα στείλει την ελεύθερη ώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τύρα μήτρων ελευθέρων βολών, εν πάση περιπτώσει, τον Μαλανδρή, ο οποίος θα στήσει την πρώτη. Θα στήσει δεύτερη. 21-23. Θα έχει τελειώσει. Δεν είμαι δίπλα στην ονόματα του αδερφό του. Τώρα έκλεψε την μπάλα, αλλά πάτησε την γραμμή ο Σοφιάδης. Ήταν έτοιμος να ορφώσει το γήπεδο. Το ανοιχτό γήπεδο. Η τρίτη του παίρνει στον Μπούφο. Μέρος δεύτερο. Σπανός χέρι και αυτός στον χώρο Μπούφος. Μάστετσος στην κορυφή τώρα η τρίτη θα πάρει την μπάλα καθώς πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει στο καλάθι. Άστοχος επιθετικό ριμπάουντ με τη μία. Πάντως Σπανό όχι. Μπούφος. Στέκεται και τελεί. Εύστοχος. Στόφορος Αναστασιάδης. Ένα ακόμα τρίποντο για τους Bugs. 26 και βρεθεί ελεύθερος. Εκτελέστηκε την αμυντική ανισορροπία η οποία χαρακτήριζε τους αντιπάλους του στην τελευταία άμυνα. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπούφο τώρα ψηλά, αλλά θα περάσει εκτός. Η τρίτη δεν έβαλε το καλάθι. Πανώστε με αναφορά. Μάρσε το σκαστή πάσα. Ωραία στην τρίτη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα το βάλει τώρα, δεν το έβαλε προηγουμένως, θα το βάλει τώρα. 33-26. Παπαδόπουλος στα 15. Παίρνει στο Θωμάτα Έντσο, ο οποίος του παίζει καλή άμυνα. Ζήτησε για τρίτη σβήματα. Εδώ και κάτι τέτοιο, ο Γιώργος Παδικάς τρέχει μέχρι μέσα. Ένα ακόμα κόουσ του κόουσ με ταμπλό εύστοχος. 35-26. Τώρα ο Μαλανδρής έχει πάρει προσωπικά ένα ακόμα γιούρο στο επαπέναντι σε δύο βολές. Απέναντι σε δύο βήματα, δύο βολές. Δεύτερη περίοδος. 35, 3 και 5 κάνει 8, 2-2, 4, 2-2, 2, πολλά διάρκεια μαζεύτηκαν. Μαλανδρής, σε ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Μία βολή σε τριωμένο να κοιτάει στο δεύτερη. Ο Ανδρής 35-27 έχουν συντηρώσει πραγματικά τους φάουλ οι Σαλονίκη στην περίοδο. Τσακίτεντος παίζει καλή άμυνα από πίσω ο Παπαδόπουλος και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Αναστασιάδης. Δεν το έκανε προηγουμένως, το έκανε τώρα. Παραμόνευε σε μια ακόμα φάση και επιβραβεύτηκε. 35-29. Δεύτερο πεντάλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Είναι γεγονός. Ο Μαστέτος βρήκε ανοιχτό διάδρομο μέχρι μέσα χορευτικό στον αέρα. Καλάθι και φάουλ από Σπανό. Σιάδης πήρε από την γωνία, Μιλανδρής έχει κόψει μέσα παραλίγο. Το σβέξιμο του Σάκη Τέτσο θέλει να πάρει το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση ενδεχομένως. Σιάδης. Ενδεχομένως. Σίγουρα θα ήθελε να κλέψει, αλλά ενδεχομένως περισσότερο από άλλες φορές. Ίσως το πήρε λίγο προσωπικά. Η μπάλα θα περάσει εκτός τώρα για τους Bugs. Εκτός θα περάσει και ο Χριστοφορίδης. Χρήσογλου στη θέση του. Μετρίδης. Μετρίδης. Θα γυρίσει δεξί χουκ, άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Μαλανδρής, αλλά έχασε την μπάλα, άστοχος. Και ο Ατρίδης έχασε το καλάθι. Πολλά χαμένα, ξανά επιθετικό rebound. Και τώρα θα έρθει το καλάθι στο πανό. Μετρίδης δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι, έβγαλε την assist. Το ψηλό σχήμα που λέγαμε νωρίτερα, τώρα αποδίδει καρπούς άμεσα. Με τους Σαλονίκς, Χρήστο Γλου.
όλο ύψωσε. Πολύ μακρινή πάσα, πολύ ψηλή για τον Μαλαντρή. Σάκης Τέντσος και Στέλιος Παλός, οι οποίοι αγωνίζονται και με τους The Boys. Έχουν γίνει γενικά πολλά ταραβέρια στην χειμερινή σεζόν και στις τρεις κατηγορίες. Οι παίκτες έφυγαν από ομάδες, οι παίκτες πήγαν σε ομάδες, νέοι, παλιοί. Άμα κάνεις και το μελετήσετε, έχει πολύ ψωμί. Τέντσος, λάθος πάσα. Μεταξύ Ιατρίδης έχει περάσει τόσο Αλεξανδρίδης, Ζήσης έχει περάσει τη θέση του μέχρι μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Μαλαντρής. Είχε άμυνα απέναντί του, ο Μαθέντζος. Ο Πούλιος ετοιμάζεται να περάσει για τους Σαλονίκης εκ νέου. Σάκης Τέντζος συγκρατεί. Αυτός πέρασε το κέντρο. Ζήσης. Έχει βάλει πάλι τον Μπούφο. Γυρίσει, έχει διπλώσει κάπως η άμυνα πάνω του. Θα σπρώξει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει το επιθετικό rebound. Σουτιά 3. Βρέθηκε ελεύθερος από τη γωνία, 43-31, στο συν 12 η Σαλονίκς. Μια μπλοκάτω από τον Μπάγκο των Μπάγκς, κάτι που δεν συνέβη στις προηγούμενες φάσεις. Μπέκλει μέσα, άστοχος, ο Μαλαντρής. Hey, 43-31 έχει παραμείνει. Παρόλο την παραφορά. Καλά, τι μετράει το προηγούμενο, 43-33. Και ένα κομπίτι μεταξύ των ρεύσεων και των ανθρώπων στην γραμματεία. Μάθε έτο. Διαφορά στο Ρογγελοπίδη στου 10 εκ νέου και πάλι. Για 3 και πάλι εύστοχο για του Σαλονίκς. Αυτό το μάθε έτο. Πίσω από λίγο. Μαλαντρή. Βελτέ του στον Ισπανό. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει, θα βγάλει μια πάση στο Χρήστο Γλουσούτ για 3. Άστοχος, Σπανός, σε ακόμα αμυντικό ριμπάνο αυτή τη φορά και έχει ξεχυλίσει στο ανοιχτό γήπεδο Πατήκας. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Ξανασκέφτησε λίγο, ήθελε να την πάρει νωρίτερα, αλλά ήρθε το καλάθι από αυτόν. Λίγας με το νούμερο 6. Ζουσιάδης. Χρήστο Γλουσούτ στη γωνία. Ένα σκρίνα τον Κούφο. Στη πάσα και πάλι σε αυτόν. Θα γυρίσει ένα fade away δύσκολο. Παρακολουθεί τον Πατήκα. Άστοχο παρά στο rebound. Πατήκα έχει ξεχυθεί και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Πήγε για το κλέψιμο. Δεν έκανε το φάουλο ο Παπαδόπουλος στο Σπανό. Αλλά ο επίσης παίκτης των The Boys έχει κερδίσει το φάουλο. Καθώς είχε χωρίσει περαιτέρω μέσα στην αντίπαλη ορκέτα από τον Χρήστοβλου και θα εκτελέσει δύο βολές. Έστω στην πρώτη. Έστω και στη δεύτερη. Κατώ δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Μέχρι μέσα στέκεται, θα μετρούσε αν έμπαινε το Παπαδόπουλο. Δεν πω δύο βολές. 50-33 έχουν ξεφύγει πολύ σημαντικά πλέον. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού η Σαλονίκς. 17 πόντους. Ο Παπαδόπουλος στις βολές είναι άστοχος τελικά στην πρώτη. Μετά από περιπέτεια. Άστοχος δεύτερη που θα σπρώξει την μπάλα και θα πάρει το επιθετικό rebound τελικά. Κάτι πάσα λάθος, συνεννόηση όμως. Μπάλα χτύπησε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Ήταν εκεί πέρα Αναστασιάδης και συγκράτησε την μπάλα. Έσωσε την κατάσταση. 3 δευτερόλεπτα Χρήστοβλου. Η μπάλα πάει και στη γωνία τον Αναστασιάδη. Πρέπει να γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια! Τι έβαλε Μπούφος. Μια κίνηση η οποία δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά πλέον. Αυτό το hook. 50-35 σε μια επίθεση που έμοιαζε καταδικασμένη για πάνω από μία φορά. Σε τους Bugs. Μίσης, είναι μια φερή τεχνή πάσα από τον Φανό και εκτέλεσε για δύο πόντους, όπως λέει ο ρεφ ο Φανός. Και φτώχισε, 52-33, 52-35 διορθώνω. Τόσο σπάνια ήταν η προηγούμενη επίθεση που το ξέχασα ότι πήγε το καλάθι. Στο για τρεις άστοχος. Ο Στόχορος δεν έκανε το φάουλ στο Φανό, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, κόπηκε ψηλά! Από τον Μπούβολα ήταν εκεί πέρα ο Ζήσης, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση και έβαλε το καλάθι.
94-35 οι Θεσσαλονίκης φλερτάρουν με την ψήφια διαφορά η οποία έχει μπροστά το 2, αλλά κάτι τέτοιο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο καθώς ο Παπαδόπουλος θα σπίσει το νούμερο 5 ο Στάρι και βάζει το καλάθι, θα σπρώξει την επίθεση ο Σπανός μέχρι μέσα αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Ούφος δεν έχει πέρα και έκλεψε, τώρα όλη η επίθεση είναι για τους Bugs, σουτ για 3 από τη γωνία, έστωχο από τον Χριστόφορο μέσα στη άδη. 34-40 όλη η επίθεση τώρα για τους Σαλονίκς. 8 δευτερόλεπτα έχουν φάλο να δώσουν. Μετράει το καλάθι! Είχαν φάλο να δώσουν οι Bugs και το έκαναν σε μια πάρα πολύ κακή για αυτό συγκυρία. Αυτό το καλάθι μετράει. Το 17. Αυτό που έχει κάνει ο Αλαμπρής. Μπήκε το καλάθι του Θωμά Τέντσο. Μετράει συν μια βολή. Αν μπει πολύ time out, κάτι έχει βάλει. Bugs, άστοχη όμως, πολύ 5 δευτερόλεπτα. Νταντρής, πρέπει να βιαστούν. Χρήστοβλου, δεν θα πάρει ο Παπαδόπουλος. Στάσος για 3, Χρήστοβλου, άστοχος με τη μία. Θα μετρούσε όλη την εντύπωση αν έμπαινε. Από Μαλανδρή, δεν μπήκε όμως. 56-40 είναι το σκόρ με το οποίο αποχαιρετούμε το πρώτο μισό. Συν 16 Σαλονίκης, οι οποίοι έχουν βρει σαφέστατα πολύ καλύτερα τα πατήματά τους. Στην δεύτερη περίοδο έχουν πατήσει γκάζι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, πάμε και στο καθιερωμένο δραματικό zoom out από το σκορ. Έναρξης τρίτης περίοδου, οι Bugs έχουν την κατοχή, τα σκούλας έχει περάσει στο παρκέ. Δεν το καταστεί πολύ σαφές, δεν ευθόξει στο τρίποντο. Άλεξια Τρίτης έχει περάσει και παίρνει το rebound. Τζίτης, Άλεξια Τρίτης προσποιήθηκε, το σκέφτηκε, Σάκης Τέντος. Τζίτης θα πάρει και πάλι, έχει περάσει στο χώρο. Άλεξια Τρίτης έχει βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή σου, 2-3, έστοχος! Άλεξια Τρίτης, ο οποίος ήταν και ο Μπέτσον MVP στον τελικό της Winter Master. Οδήγησε και αυτός την ομάδα του στο τρόπαιο, απέναντι στη Manchester, η οποία έκανε μια ασύλληπτη σεζόν. Μέχρι μέσα, ο Παναδρής συγκράτησε με κάποιο τρόπο, 59-42. Σάχης Τέντσος. Τα 20 δευτερόλεπτα για Τρίτης. Θέλει να κάνει τον back-to-back από την ίδια θέση, άστοχος. Κατάλαβε ότι δεν πήγαινε μέσα το σούτ και πήγε στο δεύτερο rebound, δεν τα κατάφερε. Παλανδρής μέχρι μέσα, έκλεψε ο Τερζίδης, πολύ καλή άμυνα, καθαρά. Πήρε την μπουκιά λίγο από το στόμα. Αλλά δεν την έβαλε στο δικό του στόμα, την έδιωξε εκτός. Έφυγε από το πιάτο η μπουκιά. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Τα στείλας, παρόλα αυτά. 18 δευτερόλεπτα, παίρνει στον Τερζίδη, ο οποίος παίζει καλή άμυνα, τα στείλας παίζει καλή επίθεση. Δεν θα βάλει το καλάθι όμως. Μάλλον θα περάσει εκτός. Τερζίδης. Τερζίδης παίχνει μέσα, πήρε τα βήματα ακόμη κι άλλα με φάουλ από την Ρασούλα. Πάσα να συμπλώνει ο Τερζίδης. Θα λέμε τον Παναγιώτη Ξάνθο, ο οποίος είναι στον πάγκο. Είμαστε στη δεύτερη Βαρυβίδης. Σκορίδης, παίζει καλά να φέρει σύντος πάνω του. Σε ακολουθεί να πρέπει, τυρί πήγε το κλέψιμο στα πρωτή. Η γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος Νίκος. Ο Γκάρτ των Σκιντζι Μπαγκς που είχε την μπάλα αποφάσισε να πάει μέχρι μέσα, η μπάλα θα πάει στη γωνία, το σύνολος άστοχος. Προχώρησε πολύ γρήγορα. Τρίδης, Ισπανός, θέλει να βγάλει κάτι ομαδικό και τα καταφέρνει με τον Καρυπίδη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ισπανός. Σοχορίδης, παίρνει στο Σάχη Τέντσο. Για να δούμε πώς θα τον κυνηγάει ο Σάχη Τέντσος. 8 δευτερόλεπτα. Τώρα πάνω στο άλλο παίκτη ο Μιλανδρής. Σου για 3 από την κορυφή. Εύστοχο! Και ανάβει φωτιά στον πάγκο ο Αναστασιάδης. Λάθος. Έκλεψε κιόλας. Ο Αναστασιάδης έχει κάνει 7 κλεψίματα. Δεν πήγε η μπάλα στον Σπανό. Σου για 3 δεν θα το πάρει. Έκανε μια πολύ ωραία προσποίηση. Ξεφορτώθηκε 2 αντιπάλους. Αλλά στόχησε. Λίγος Παπαδόπουλος. Ζήτης τώρα. Βίδης μέχρι μέσα για το coast to coast, ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο Τασούλας. Βρίσκει καλή άμυνα, δεν πήρε το φάουλ ο Τερζίδης. Σκυρία Αναστασιάδης. 5 δευτερόλεπτα κέρδισε το φάουλ από τον Σπανό.
χαμηλά. Μαλαμπρής. Την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή μιλάμε 52-49 ο semi-final της Evolution μεταξύ Monsters και Μαχητός Αυρών. Δεν μου έχει σκουμπημένο το βίντεο, οπότε ξέρουμε ήδη τον νικητή αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να το λέω, αλλά έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό που έκανε ο Χρυστοφορίδης. Δεν πήγε το καλάθι όμως. Μια πολύ δυνατή πάσα σπανός δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει. Προσιάδης, στους διατρείς από την κορυφή, νιώθει καλά και το αποδεικνύει ο Μαλαμπρής. 63-48, διαφορά στους 15. Σπανός. Μέχρι μέσα, σαν να δοστρωτήρας πήγε μέχρι μέσα, πήρε παραμάζωμα την αντίπλη ρακέτα. Κέρδισε το φάουλ από τον Αναστασιάδη. Άσοβο στην πρώτη. Ο superstar των Babes στην περσινή σεζόν. Άσοβο στην δεύτερη, 64-48. Συνάδελφοι, κατεβάζει την κίνηση. Μπορείς να γυρνάει μπάλα, λέει κάποιος που πάντων τον Κιζιμπάντς. Νομίζω οι Μπάντς δεν έχουν παράπονο. Συμβαίνει αυτό, θα θέλει να συγκρατεί. Θα παίρνει στον Γρυπίδη, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Περνάει, κάνει βόλτα. Θα ψάξει μια πάσα, μια πολύ περίμενη, η οποία πήγε μέχρι μέσα, δεν θα έρθει το καλάθι όμως από Παπαδόπουλο. Τερζίδης. Αφανώς, ωραία πάσα στον Τερζίδη και πάλι ο οποίος κόπηκε καθαρά. Ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Τερζίδης. Μουσική τεχνή πάσα τώρα από τον Μαλαντρή. Καλό πάσα στην game, πρέπει να το πάρει. Το πήρε άστοχος ο Τάσης Φιούλας. 64-48 παραμένει. Πολύ μεγάλη καμπύλη. Τερζίδης. Φωνές για επιστροφές από τον Ξάνθο, άστοχος ο Τερζίδης, δεν τιμωρεί την άμυνα των Bugs. Μέχρι μέσα πέρασε από δύο, άστοχος όμως ο Μαλαντρής. Και μια ακόμα μακρύ πάση σπανός, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα καρφώσει. 66-48. Σιάδης, θα σκύλω στη γωνία. Στην πάσα συγκρατεί, όχι ο Μιλαντρής σε πρώτη πάση, σε δεύτερη. Στην διατρής από τη γωνία, άστοχος ήταν από πίσω και παραδείγω να σπρώξει την πάλα από Παπαδόπουλος. Δεν πήρε το επιθυντικό rebound. Ζήτης. Ερπίδης, ό,τι πήγα να βγάλει σαν ο Νίκς. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Γιατρίδης. Να σου Παπαδόπουλος και Μπούφος θα περάσουν εντός. Αλλάξει τον Παπαδόπουλο και τα Σφιούλα αντίστοιχα την εντύπωση. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα των Bugs. Ξέχει τέσσος. Τερζίδης 45. Τερζίδης στέκεται το pivot, γύρισε, κάλυψε πολύ χώρο. Δεν είναι το γεγονότος ότι είχε το ένα πόδι καρφωμένο στο παρκέ. Ευτυχώς μόνο μεταφορικά. Μπούφος. Μέχρι μέσα με ένα floater άστοχο στο Χωριδής. Για τρίτη στο rebound σε ένα ακόμα, έχει κάνει θράψη στα rebound και απόψε θα χάσει όμως την μπάλα. Από το τόπορο λάθος στο λάθος, Τερζίδης διόρθωσε την κατάσταση για τους Σαλονίκη. Σάκης ήταν το shoot για τρεις άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μπούφο. Ο Λανδρής έκανε περιφορά της μπάλας στην περιφορία του. Επιθετικό φαουλ τον Μιλανδρή. Για να γίνει λίγο χρόνος. Εντάξει το ring γύρω του με την μπάλα. 66-48. Σάκης Τέντζος παίρνει ένα screen από τον Αλέξ. Δεν θα δώσει δεύτερο screen στον Θωμά Τέντζο. Θα πάρει τώρα την μπάλα από αυτόν. Έκανε μια προσποίηση, είχε μισή μάση. Πήγε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Ο προσωπικός αντίπαλος μέσα στην αγέντα Μπούφος. Airball στον Αλέξ. Μέχρι μέσα. Όπα, όχι, θα μετρούσε. Τι κρίμα. Τι κρίμα για τους Bugs. Θα έμπαινε μέσα η μπάλα. Όπως πήγε να το σιγουρέψει. Δεν είχε αντιληφθεί το γεγονός ότι είχε δοθεί φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι. Ναι, αυτό έχει συμβεί. Επιθετικό προηγουμένως, αυτό λέει ο ρεφ.
Ο Άλεξ Ιατρίδης περνάει εκτός. Επομένως το airball που έκανε προηγουμένως έχει να κάνει άμεσα με αυτή την απόφαση. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μαλαντρής. Ο Δίκας με το νούμερο 11 έχει περάσει στη θέση του. Ιατρίδη. Όταν έπρεπε να το πάρει το πίσω. Άστοχος στη δεύτερη ο Μαλαντρής. Ζήτη στο rebound. Ζήτης, Καρυπίδης τώρα. Αντίκας. Ζήτης. Έχει κολλήσει το 24 στην επίθεση. Ζήτης. Μέσα. Ζήτης ένα jump shoot, τίποτο άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μπούχο. Έχει κολλήσει το 24, παιδιά. Ο Ανδρής. Σουτ για 3 άστοχο. Από τον Αναστασιάδη. Όλα κάνουμε το 24. Λίγο το foul και... Foul. Από τον... Όχι. Δεν δόθηκε φάουλ στον Τάσο Παπαδόπουλο. Επομένως έχει χτυπήσει παίκτης, όλα καλά όμως. Καρυπίδης. Τερζίδης. Τελείμε χέρι στον Παντίκα. Θα πάρει ένα screen. Ένα jump shoot μακρινό δίποτα άστοχο. Αναστασιάδης. Διάδης γύρισε, δίπλωσε η άμυνα πάνω του παραλίγο να χάσει και την κατοχή, έχασε την μπάλα σε 18 δευτερόλεπτα, Μπούχος. Διάδης, θέλει να σκέφτει τον Μπούχο, ένα ακόμα, το πιστεύει τον μπάλα, Μπούχος από την κορυφή, θα πάρει το τρίποντο, έχει μέσα, μέσα το φάουλ. Παπαδόπουλος, Τάσος, Χρήστογλου. Πάρε ένα screen από τον Μπούχο. Για το φλέχιμο το έκανε ο Τερζίδης. Πατήγας τώρα μέχρι μέσα στέκεται, κέρδισε το φάουλ από τον Μπούχο. Πατήκα στις βολές. Έσω εγώ στην πρώτη. Στην λεπτά 48. Θα βάλει και τη δεύτερη φορά στο γενοποιείται στους 20. Έστω όπως και στη δεύτερη πράγματι, 10 στις 14 βολές πλέον για τους Salonix, 5 στις 11 για Bugs. 4 στα 13 για Salonix. Τα τρίποντα, 7 στα 26 έχουν φτάρει διπλάσια ακριβώς τρίποντα οι Bugs. Διπλάσιες προσπάθειες. Τάσος Παπαδόπουλος έκανε τον γύρο, σε ψάχνει χώρο, τον βρήκε επιθετικό rebound από τον ίδιο. Απέναντι σε δύο ψηλότερους παίκτες και καλάθι 68-50. Πάσα έτσι όσο ψάχνει μια μακρινή πάσα. Άλλαξε με τον Ζήση Αλτίδη. Θέλει να σκρίνει τώρα από αυτόν. Έχει μπάλα, έχει κλειστεί, απελευθερώθηκε όμως ο Ζήσης με τη μία Καρυπίδη σε διδόξη μπάλα και τη διώξει εκτός. Θεβορίδης. Πάντα πήγε να βγάλει μια πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα της αντίπαλης ρακέτας στον Χρήστογλου. Παραπερνά εκτός. 68-50 παραμένει. 11-12 τα λάθη. 4 blocks για Bugs. Ζήτης για 3. Με καλό form φαινόταν καλό και ήταν καλό. Μπήκε για τον Παντήκα από το νούμερο 11. Πήγε. Όπα. Είμαστε έτσι ως είναι φιλιδιάσει. Το Χωρίδη δεν το κατάφερε. Τερζίδη τώρα στο Χωρίδη. Σκληρές άμυνες και φάουλ. Από τον Τερζίδη. Οπ, αυτό καλάθι. Όχι. Στα η αλλαγή ο Τερζίδης από τον πάγκο. Ο Δίκας με το νούμερο 6 περνάει στη θέση του Καρυπίδη. Πού έχω στην παραφορά παρόλα αυτά. Τερζίδης εξακολουθεί να είναι σε παρκέ. Αλανδρής. Είχε βρεθεί μερικός ελεύθερος, είχε πήρει το σουτ, θα πάρει το μακρινό δίποντο, συνδυάζοντας ο Ζήση, είναι άστοχο, ο Μάσου. Με τους
Ζήσης στο rebound. Μας στην weak side, δεν θα καταφέρει να σε κρατήσει ο Ζήσης. Μακρινή πάσα, δυνατή. Τώρα θα περάσει το σωτερνί της πουλιες θες και μετά από πολύ πολύ ώρα. Αν το πουλί είναι μια έννοια σχετική, ο Σαφαρίδης. Αλανδρής συγκρατεί. Μοδόπουλος, συνδιαστρής, άστοχος. Θετικό rebound πάρα πολύ ψηλά και έκανε το φάουλ Ζήσης στον Σαφαρίδη. Δύο βολές. Και έχει 47 ακόμα. Άστοχος στην πρώτη, ο Χριστοφορίδης. Άστοχος στις 4 και τον ίδιο τρόπο, μπούχος στο rebound. Ο Βοδόπουλος ούτια 3 το σκέφτηκε, το εκτέλεσε και το έβαλε. 71-53. Σημαίνει ελεύθερος είμαι, γιατί όχι. Δεν είμαι δεσμευμένος. Από παίκτη, προσωπικό. Εσείς. Σκαστή πάσα και ένα κουκ. Πατήκαμε το νούμερο 6, δίμησε πεταφτάρι του πριν δεσμή. Signature move. Φορίδης. Κουφός, στην κορυφή. Και με χέρι. Μονόπουλος. Πάλι που έχουν στα 9. Στέκεται και εκτελεί έκτοχο που έχουν συνδύσει για τρίτη. 53-55. Ένα σκέμ τον Σιατρίδη. Παραμένει κολλημένος πάνω του ο Παπαδόπουλος. Πουλιος. Πάσε τα 10, σκαστή πάσα. Ζήσης θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια καρδός. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Μανδρής. Μανδρής στα 16 δευτερόλεπτα. Πούφος. Χρυσόγλου. Ζήτησε. Δίνω Μαλανδρής. 4 δευτερόλεπτα. Χρυσόγλου πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Έκανε μια προσπίση. Έκανε το σούτ όμως. Προσπίση καθώς και κάνει το άλμα. Και πατήκα στα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για μια ακόμα φορά. Πανηγυρισμός πριν καν μπει στο καλάθι από τον πάγκο. Νούμερο 11 και νούμερο 6 συνεργάστηκαν άψογα. 7 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Χρυσόγλου και πάλι την επίθεση. Για 3 από τη γωνία. Από τον Μαλανδρή. Στους 22 πόντους λοιπόν η διαφορά έπειτα από τη συμπλήρωση τριών αγωνιστικών δεκαλέπτων. Πάτησαν κάτι στο δεύτερο ημίχρονο και δεν το έχουν αφήσει έκτοτε Σαλονίκς. Στους 19 πόντους, στους 56 ενεργητικού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ενάρτηση της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena. Ενάρτηση τέταρτης περίοδου. Πρώτη καθοκίνηση για το Σαλονίκς. Μας έχουν συμπιάσει 3 πίσω από τους συμπέδες ο Ζήσης. Εύστοχος! 80-55. Ρόπλος. Κούφος. Κάστοχο. Τι. Μονία μέχρι μέσα. Όχο! Τι έβγαλα η Σαλονίκς και πάλι Ισπανός. Κάνει τα μαγικά του. Υπέροχη ασίστ. Φορίδης. Εκεί μέσα η μπάλα. Πάει στη χέρια και φάουλ. Νούμερο 8 έδειξε ωραία. Κούφος. Σοσιάδης, καστή πάσα μέχρι μέσα και ένα ακόμα κάρφωμα του Μαλανδρή. Είμαστε έτος. Πανός. Στην γωνία Ζήσης. Τι απροσδόκητο κάρφωμα ήταν αυτό ρε παιδιά, λάθος πάσα όμως. Αυτό δεν ήταν απροσδόκητο για τον Μαλανδρή ο οποίος έκλεψε. Ο Παπαδόπουλος έκανε μια προσπίση στον αέρα, στέκεται άστοχος όμως. Δεν θα πάρει το επιθετικό rebound ο ίδιος Παδίκας. Ισπανός στην μακρινή πάσα, είναι ένας τελικός αποδέκτης ακόμα. Κάρφωσε λέει κάποιος από τον πάγκο του Θεσσαλονίκης. Στον Παντίκο ο οποίος δεν πήρε προσπάθεια. Πούλιος. Μακρινός σουτ εύστοχο και πάλι για 3, 85-57. Τώρα η ευστοχία είναι εμπολής στο
μέρος του Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν βάλει πλάτη, έχουν βάλει φλόρι για τη στάρα. Μέχρι μέσα γύρισε πολύ ωραία ρόλα στον Πουλιο, αλλά είναι άνθρωπος ο Χριστοφορίδης. Νίκας. Μέχρι μέσα εξέταση τις επιλογές του, σουτ για τρεις, ο Μαστέτζος. Άστοχος δεν γίνεται να μπαίνουν όλα, σπρώξιμο όμως της μπάλας από το Σπανό. Εκεί που είναι αντίπαλος, ο Χριστοφορίδης. Σουτιάδη. Μέχρι μέσα μόνος του. Από πού πήδηξε! Αλλά δεν έβαλε το καλάθι ο Σουτιάδης. Τι άλμα ήταν αυτό ρε φίλε. Ελατήριο είσαι. Πούφος. Μέχρι μέσα στέκεται άστοχος απέναντι στον Πούφο. Παρόλο για αυτό το πάντο τον μπάτζ. Τον Σαλονίκη διορθώνω. Ανδρής στη γωνία σου για 3 απέναντι στο εξωμένο χέρι άστοχο Σπανού. Τυπικό rebound από τον Παπαδόπουλο και πάλι. Πρέπει να το ζήσει. Μέχρι μέσα λέει άπα έρινος Μπούφος. 85-59. Συγκρατήτημα. Αυτοφυσία ήταν αυτή. Άξιο του χειροκρότημα που δέχτηκε από συμπέκτη του από τον Παγκόσμιο Ανδρής. Σκαστή πάσα, το παιχνίδι έχει ανοίξει για τα καλά. Ένα ακόμα λάθος. Μαστέντζος. Τι συστέκεται, ύψωσε για το Σπανό. Πάρα λίγο, ένα ακόμα κάρφωμα. Άλλα Ιούπ αυτή τη φορά. Δεν διάρρευε για κάρφωμα αυτό, αλλά σαν το λες μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Μια ακόμα που έβγαλαν οι Σαλονίκοι. Ο Ανδρής. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο. Μαστέντζος στο ριμπάο. Υπέροχη πάσα και το λέει από αυτή τη στιγμή. Τώρα παίζουν Φαντεζή Σαλονίκη. Κάτι που έχουν στο ρεπερτοριό του. Ένα ακόμα. Η φορά έχει στρογγυλοποιηθεί στου 30 πόντου. 89-59. Παναδρή. Για να προσποιήσει την πάξη του για τρει άνθρωπο. Τελείωνε ο χρόνο επίθεση. Έρβολ. Έχει δοθεί το OK για αλλαγές και στο βράδυ του YouTube. Παντήγας με το νούμερο 6 στη θέση του χτυγαν το νούμερο 11. Παδόπουλος επίσης στον πάγκο για τους bugs. Σου για 3 σύσεις. Άστοχος ψηλά, Παντήγας θα αφήσει την πάρα στο καλάτι. Πάρα την πάθεια του Μπούφου, δίνει τα χέρια δυο της τώρα. Ωραία. Αναστασιάδης έχει περάσει εντός για τους bugs. 91-59. Χωρίδης. Στην πάσα Αναστασιάδης σε ένα jump shoot άστοχο. Δίσης το rebound και μια μακρινή πάσα ακόμα, λάθος όμως. Και πάσα πίσω από την πλάτη. Παλανδρή μέχρι μέσα. Ποιος κάλυψε πολύ χώρο. Παλανδρής και πέτυχε το φάουλ, θα πάει στις δύο βολές. Ματέντο κοιμάζεται τριπλή αλλαγή για τους Σαλονίκης. Τριπλέτα. Οκ, okay, πράγματι. Καρυπίδης, Σάχης Τέντος και Ιατρίδης Άλεξ περνάνε εντός. Μαστέντος, Σπανός και Ζήσης Ιατρίδης περνάνε στον πάγκο. 91-60, εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μαλανδρής. Έστω όπως είσαι τέσσερι ήδη φορά, ξανά στους 30. 2-0 τα ομαδικά στην τέταρτη περίοδο. Ματικά σου. Πάσα, Καρυπίδης. Ένα jump shoot έστοχο στα 15 δευτερόλεπτα. Της επίθεσης, γρήγορη η επίθεση για τη Θεσσαλονίκη. Χριστόγλου. Για άστοχο, δεν μπόρεσε, έπειτα που αναπήθησε να πάρει ο Μιλανδρής το επιθετικό rebound. Πούλιος, καυστή πάσα, μέχρι μέσα σε ένα ακόμα πενταχτάρι εντός εισαγωγικών από τον Πατήκα. Αστοχό, ύψωσε! Τι πήγαν να βγάλουν οι bugs. Κοίτους ο Αναστασιάδης, δεν συγκράτησε όμως. Μαλανδρής, δεν πως δεν βγήκε η φάση. Κρίμα για το θέαμα, για τα highlights τα οποία πραγματικά... τα highlights παίρνουν και δίνουν στην summer σε όλες τις κατηγορίες. Έχουμε κορεσμό πραγματικά. Το top 10 πρέπει να γίνει 10, top 100 ξέρω εγώ. 10 καλύτερες φάσεις. Έχουμε σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, περιβάλλω λίγο εκεί. Για τρίτης. Σου για 3, έστοχος απέναντι στον Μπούφο. 96-61, τη φορά όλο ένα και αυξάνεται. Το διπλάκι έχει γίνει παραπονεμένο. Λανδρής. Στη γωνία το σκέφτηκε απέναντι στον Μπούλιο και είναι έστοχος. Σουτιάδης
96-64, μία ακόμα μακρινή πάσα Παντίκας. Θα αφήσει στο καλάθι, δεν βγαίνει το φάουλ τον Χρήστογλου. Θα έχεις τέτοιο στο εμπνεύσεις της πάσας. 98-64, Μπούφος. Μπούφος σε ένα jump shot απέναντι στον Ιετρίδη, έστοχος. Εξάντρος Ιετρίδης, ο οποίος όχι μόνο είναι δηλωμένος ακόμα στους Big Babes στην Elite, έχει παίξει και δύο παιχνίδια. Άστοχος ο Λίγας. Κίτον Τζίρις είναι δηλωμένος στους Babes, οι οποίοι παίζουν αμέσως μετά. Άρα δεν έχει παίξει ακόμα παιχνίδια. Μακρινός σουτ, άστοχο. Περβίδη στο rebound. Μαντίκας, καλό πας στην game. Πάλι Ιετρίδης Πούλιος θα πάρει το τρίποντο, όχι. Ιετρίδης ενδεχομένως overpassing από τους Θεσσαλονίκς και 3 δευτερόλεπτα. 98-66, δεν θα έρθει τώρα και θα τους άρα. Μονίδης πάσα, δεν θα βγάλει. Για 3, Τρούφος, άστοχος. Αμυντικό rebound από κανέναν. Επιθετικό, Μπούλιος και Χρήστογλου αναμετρήθηκαν μέσα στη ρακέτα. Τελικός νικητής μερικός Χρήστογλου, καθώς η κατοχή είναι για αυτόν και για την ομάδα του. Ζήτησε και πήρε και με τη μία πήγε να βγάλει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μαλανδρής συγκρατεί την μπάλα. Στο δευτερόλεπτα jump shoot έστοχο. Σταθιάδη, απλό μπάσκετ και μία αποδοτικό για τους Bugs. Σάκης Τέντσος. Και ψηλά ο Ιατρίδης, θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα κάνει μια προσπίση μέχρι μέσα, στέκεται, θα πάρει το φάουλ. Χωρί πάντα τον ίδιο και καλάθι, σπάρει το πράγμα των 100 πόντων της Θεσσαλονίκης. 168. Ανδρής. Ανδρής και... Τριπλή αλλαγή. Τριπλή αλλαγή και για τους Bugs τώρα. Σούλας θα πάρει την μπάλα, έχει περάσει εντός μαζί με τον Παπαδόπουλο και πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του δασκάλου. Αυτός αποτελεί την τρίτη αλλαγή, Μπούφος. Σοφορίδης έχει περάσει στον πάγκο τους Bugs. Τέτσος Μπούλιος μέχρι μέσα έχει κερδίσει το φάουλ από τον Χρήστογλου. Πράγματι. Πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο για τους Bucks, οι οποίοι βρίσκονται πίσω και πάλι με στορογγυλούς 30-170. Σάκης Τέντσος. Στο πόδι. Παπαδόπουλου η μπάλα. Ιετρίδης. Ξανά κατοχή για τους Θεσσαλονίκη και καλά ξανά επαναφορά. Παντίκας παίρνει την μπάλα και έκοψε μέχρι μέσα ο Ιετρίδης, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα, Πούλιος ένα jump shot άστοχο στα 5 δευτερόλεπτα. Αυτήν την πάσα τώρα παίζουν το παιχνίδι των Θεσσαλονίκη, οι Bugs και έχει βρεθεί κάτω από το καλάθι και θα μεταλλεύσει αυτή τον εφηβιασμό σε 2 πόντους ο Παπαδόπουλος. Σε extension shoot για 3, ή όχι, άστοχος όμως, θα σκούρει αυτό το rebound. Βάλε ένα λέει κάποιος από το πάγκο των Θεσσαλονίκη, το υπόλοιπο δεν το λέμε, δεν κάνει. Τα σκούρα το γύρω στο μέχρι μέσα, ok, 174, πιο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Σε extension. Παντίκας. Πάλι στο extensions, Πούλιος τώρα στη γωνία. Για τρίτη δεν είναι μέσα στη ρακέτα, είναι μέσα όμως ο Παντίκας, ο οποίος θα στοχίσει με το ένα χέρι. Νούμερο 6, Τσίλας. Από τη γωνία σου για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος άστοχος όμως ο Παπαδόπουλος. Για τρίτη συγκρατεί. Πούλιος. Τρίτη στα 10 δευτερόλεπτα, σουτ για 3 και πάλι άστοχο. Πήγε στο επιθετικό rebound, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Σουτ για 3 στα σούλα, απέναντι στον Περιπίδη, άστοχος. Πούλιος, μακρινή πάσα Παντίκας. Έχουν βγάλει πολλές φορές αυτό το play με τον Παντίκα ως τελικό αποδέκτη. Είτε εύστοχος είτε όχι αυτή τη φορά. Όχι ο Παντίκας. Στο δεύτερο ημίκρονο κυρίως η Μπάγκης και τα Σιούλας. Είναι show στην Grand Time. Οκ.
176. Σάκης Τέντσος. Πούλιος. Τετρίδης κάνει τα μαγικά του, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Άμεσα είχε τριπλώσει έμεσα. Πούλιος πήρε το χρόνο του, εμπελευθερώθηκε από το δασκάλου και στόχισε. Πούλιος έκλεψε, δεν βγήκε το ομαδικό play που πήγαν από άλλη bugs. 28 δευτερόλεπτα παρακολουθούμε, μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Είναι αναμέτρηση και πήγε να βγει από τον Γαρυπίδη στον Πατήκα. Καθώς συγκράτησε την μπάλα ζωντανή ο Τάκης Τέντσος. 21 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους bugs, για να δούμε αν θα εκτελέσει την επίθεση. Χρήστογλου. Χρήστογλου, μπάλα χτύπησε σε πόδι. Συγκρατεί ο Αλανδρής και υπάρχει προς πίσω. 12,1, οπ, μην μου πεις ότι θα μπει. Οπ, παραλίγο. Okay. Μετρίδης θα βάλει την μπάλα στο παρκέ, καθώς πήρε αυτό και θα είναι και το τελικό σκορ. 102-76, επιθετικός πλουραλισμός για τους Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν κάνει μεταγραφές κλειδιά. Έχουν ενσωματωθεί, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα δείγματα, οι πρώτες δύο αγωνιστικές για τους Θεσσαλονίκη το summer. Παίζουν με τον ίδιο τρόπο γρήγορα, βγάζοντας πολύ μαχητές πάσεις και πολλές στον εφηδιασμό. Μπάξι, οι οποίοι ήταν ανταγωνιστικοί για το πρώτο δεκάλεπτο, έπειτα αφήθηκαν στις ορέξεις των Θεσσαλονίκη. Θα προχωρήσουν στην δεύτερη του ήττα και στη δεύτερη του νίκη. Θεσσαλονίκη, κάπου εδώ πέρα, ολοκληρώνεται η πρώτη μετάδοση για την βραδιά τη Τσονικαρίνα. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό για μία ακόμα φορά. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.